Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε. Πώς είστε. Εγώ είμαι με 2 ώρες ύπνο. Είμαι με 1 ώρα ύπνο, κανείς δεν ξέρει. Μπήκαμε σε μία μαύρη τρύπα σήμερα το βράδυ και δεν μπορούσαμε να βγούμε τίποτα. Ξύπναγε μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο ένας, μία ο άλλος. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα αυτό το βράδυ μας. Και όπως καταλαβαίνετε δεν πήγα γυμναστήριο το πρωί γιατί ήμουν ένας γυμνός άλιαγκας. Όταν δεν πηγαίνω γυμναστήριο το πρωί, νιώθω ότι όλα θα πάνε λίγο πιο πίσω σήμερα. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Και αυτό το βίντεο γενικά είναι αφιερωμένο στο προσωπικό self-care και θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ απλό βήμα που κάνω καθημερινά πλέον και είναι να φτιάξω να πιω την μάτσα μου το πρωί. Άρα πάμε να σας δείξω πώς φτιάχνω εγώ το τσάι μάτσα. Πάμε λοιπόν τώρα που φτιάξαμε το μάτσα μας, τη μάτσα μας. Εγώ τη μάτσα τη λέω. Είναι η μάτσα. Αλλά είναι το τσάι μάτσα. Δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν στο μπάνιο να ξεκινήσει το glow up, το σωστό το self care το πρωινό. Να σας δείξω και ότι έχουμε στολίσει. Ξεκίνησα να σας τραβάω βίντεο όπως θα δείτε. Αλλά η μπαταρία της κάμερας με άφησε χρόνους. Έχω το τελικό αποτέλεσμα να σας δείξω μόνο. Στο κάτω μέρος λείπουν λίγα λαμπάκια, δεν λείπουν. Αλλά τα έβγαλα ήδη 2 φορές για να τα ξαναβάλω. Και δεν είμαι σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση να το ξανακάνω. Άρα, κάνω mute το OCD μου και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Πάμε στο μπάνιο. Πέμπες κοιμάται. Άμα δείτε τώρα πάνω σου ότι σας έχω στηρίξει και πού είναι η κάμερα στο χείλος του δρυμού αυτή τη στιγμή. Γυρνάω παράλληλα και βίντεο για το TikTok. Οικογένεια YouTube, πες γεια στην οικογένεια TikTok. Ναι. Αρχικά να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ αφοσιωμένη γιατί εδώ έχω τα ρούχα της γυμναστικής μου που θα φόραγα αν πήγαινα γυμναστήριο. Δηλαδή έχω το ρολογάκι μου και το σετάκι μου που θα φόραγα το πρωί. Αλλά life happens και δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Σήμερα είναι washing day για τα μαλλιά μου, άρα θα κάνουμε και ένα oiling πολύ περιποιημένο και θα κάνουμε και το πρωινό μου skincare. Λοιπόν, αρχικά πάμε να πλύνω το πρόσωπό μου, γιατί δεν το έχω πλύνει για πρωί. Και μου έχουν χαλάσει, ρε παιδιά, ανήσυχα, μου έχουν χαλάσει αυτά εδώ τα περικάρπια που έβαζα για να μην στάζουν τα νερά. Και έχω μόνο ένα, αλλά δεν πειράζει. Να σας πω κάτι, δεν πειράζει. Θα φορέσω μόνο αυτό το ένα, γιατί μου βοηθάει πάρα πολύ. Είναι σωτήρια αυτά τα περικάρπια, γιατί μου σουστάζουν μέχρι τον αφαλό τα νερά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω για washing gel. Δεν είμαι μια ομορφιά έτσι. Δηλαδή, τρομερό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω... Σε κάθε βίντεο κάτι θα σπάω. Διαπιστώσουμε. Λοιπόν, με ενοχλείς. Να πάρω και αυτό. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Best νούμερο 9 Gel Cleanser από Drunk Elephant. Και από φόρεο το Luna. Πάρα πολύ ωραίο για να καθαρίζει έτσι καλά το πρόσωπο. Άρα πάμε να το κάνουμε και αυτό. Και εφόσον έχω τελειώσει με το cleanser μου και είναι καθαρό και ωραίο το προσωπάκι μου, αυτό που μπορώ να κάνω είναι είτε να πάμε σε ένα toner, να τονώσω λίγο το δερματίνι μου, είτε να ξεκινήσω κατευθείαν. Αλλά θα ξεκινήσω εγώ με το toner για να είμαι safe. Και τώρα το toner που χρησιμοποιώ, που σας έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο, είναι από Fluff, αυτό εδώ. Και είναι face toner με kumquat. Πάρα πολύ ωραία. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Άρα αυτό που κάνω είναι σε ένα δίσκο δε μακιγιάζ, ψεκάζω μερικές ψεκασιές. Και το περνάω σε όλο μου το πρόσωπο. Και κοιτάξτε εδώ. Ξέρετε τι είναι αυτά? Από την πετσέτα που μόλις σκουπίστηκα. Δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Επόμενο βήμα για να ενυδατώσω το πρόσωπό μου, θα βάλω από Fluff πάλι, είναι αυτό εδώ, Fermentation Essence, και είναι με ιαλουρονικό.
Δεν το λυπάμαι γενικά. Λοιπόν, επειδή σήμερα δεν θέλω να έχω πάρα πολύ πληροφορίες στο πρόσωπό μου, θα συνεχίσω με fluff και θα βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο και ελαφρύ face milk που είναι με πράσινο τσάι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ενυδατικό και πάρα πολύ ελαφρύ. Πέρα ότι μυρίζει φρεσκάδα και μόνο που το μυρίζω δεν θέλω κάτι άλλο. Not sponsor, το πλέον μου αρέσουν πολύ τα προϊόντα της Fluff, το ξέρουν τα κορίτσια μάλιστα. Και πολλές φορές δεν χρησιμοποιώ ενυδατική, χρησιμοποιώ μόνο αυτό το face milk γιατί νιώθω ότι με καλύπτει. Λοιπόν, θα συνεχίσω γιατί σήμερα όπως σας είπα δεν έχω κοιμηθεί το βράδυ. Θα συνεχίσω με την Hyaluronic, είναι αυτή εδώ. Και είναι gel cream για τα μάτια με αυτό το πάρα πολύ ωραίο applicator που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Και επειδή με δροσίζει πάρα πολύ και το gel είναι πολύ δροσερό έτσι κι αλλιώς, με βοηθάει πάρα πολύ στην περιοχή κάτω από τα μάτια για να μην φαίνεται τόσο πολύ ταλαιπωρημένη. Μετά θα βάλω το αντιλιακάκι μου. Θέλω να δοκιμάσω και από την Ανθέλιος το αντιλιακό με χρώμα. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δοκιμάσω γιατί κάποιες μέρες δεν έχω το χρόνο να βαφτώ και με το αντιλιακά και με το χρώμα νομίζω θα είναι τέλειο. Και σαν τελευταίο βήμα θα βάλω από Γιζού ένα treatment για τα χιλάκια μου τα οποία θα θέλουμε ζουμερά και μορφοβολικά. Είπα τελευταίο. Δεν το εννοούσα, γιατί φυσικά αυτές τις μέρες που δεν κοιμάμαι, ξέρετε τι κάνω, βάζω eye patches. Άρα, πάμε να βάλουμε από Bioten τα Hyaluronic Gold Hydrogel Eye Patches, που είναι και depuffing. Αυτό το depuffing πολύ το θέλει. Για το skin care το πρωινό, νομίζω ότι είμαστε set. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το oiling, να σας πω τι γίνεται. Καταρχάς πρέπει να παραγγείλω, δεν έχω παραγγείλει ακόμα, αλλά πρέπει να το παραγγείλω, σαμπουάν από κεραστάς για λιπαρά μαλλιά, λιπαρή ρίζα, λιπαρή ζωή γενικότερα. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω αν με νιώθετε, αλλά κάποιες μέρες δεν θέλω να χτενιστώ καν με το χάλι που είναι το μαλλί μου. Έχω άρνηση. Παρ' όλα αυτά, πάμε να συνεχίσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε. Αχ, τι ωραία. Ένα μασαζάκι το χρειαζόμουνε. Λοιπόν, τώρα εγώ το τελευταίο διάστημα να σας πω τι κάνω. Τι κάνω τώρα εγώ σε αυτό το μαλλί που έχει γεμίσει φύτρες και θέλω να συνεχίσει να γεμίζει φύτρες γιατί το να βγάζουμε καινούργιο μαλάκι είναι ευλογία. Χρησιμοποιώ Sweet Almond Oil από Cut With Hat. Νομίζω το έχετε δει άπειρα σε αυτό το κανάλι, αν με ακολουθείτε και από τις εγκυμοσύνες μου και από πιο πριν. Ξέρετε ότι την Cut With Hat την έχω μέσα στην καρδούλα μου. Και ειδικά το αμυγδαλί ελαιότους που με βοηθούσε και στην πρώτη εγκυμοσύνη στην κυλίτσα μου και φυσικά και στα μαλλιά, παντού παντού. Και αυτό που κάνω είναι αρχικά θα το χτενίσω. Μια κουβέντα είναι αυτή. Επίσης να σας πω ότι αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται, με έχει ευχαριστήσει πάρα πολύ το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχω πλέον τριχόπτωση και ότι έχω νέες φύτρες και βγαίνουν νέα μαλλιά. Στην πρώτη εγκυμοσύνη που είχα δει τόση μεγάλη απώλεια μαλλιών είχα φρικάρει πάρα πολύ, παιδιά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο είχα στεναχωρηθεί και πόσο είχα αγχωθεί με αυτό το πράγμα. Άδικα βέβαια, γιατί μετά από λίγους μήνες έφτιαξε, αλλά εντάξει. Ένα tip που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σχετικά με τα eye patches είναι να τα βάζετε μετά την κρέμα ματιών για να ενυδατώνουν ακόμα περισσότερο. Είναι ένα πολύ καλό tip. Πάμε να ξεκινήσουμε το oiling. Αυτό που κάνω εγώ λοιπόν είναι, θα πάρω το αμυγδαλέλαιο. Ένα πολύ καλό tip επίσης είναι όταν χρησιμοποιείτε τέτοια λαδάκια, να μην τα ξεκινάτε πολύ μπροστά στη χωρίστρα, να τα ξεκινάτε πιο πίσω, δηλαδή εδώ στο κέντρο περίπου, για να μην σας τρέχουν στο κούτελο και να τα πηγαίνετε προς τα πίσω. Καταλαβαίνεις? Έτσι, όχι προς τα μπροστά. Random τώρα εγώ, γιατί δεν θα κάνω χωρίστρες, random βάζω αυτό το σφραγονόμετρο και το βάζω στα μαλλιάκια μου έτσι. Όχι στις χωρίστρες. Γιατί μετά έτσι κι αλλιώς θα κάνω και μασαζάκι και θα πάει παντού. Άρα δεν με απασχολεί να είναι στις χωρίστρες. Με απασχολεί απλά να έχει παντού τέτοιο.
Και μετά με ένα εργαλειάκι εντελώς fake που έχω, που είχα πάρει από το Temu, νομίζω το Shame, δεν θυμάμαι. Δεν είναι ιδιαίτερα καλό, αλλά αυτό έχω, με αυτό θα δουλέψω. Θα κάνω λίγο μασαζάκι στο τριχωτό της κεφαλής. Μην ξεχνάτε το πίσω μέρος, παιδιά, να βάζετε και πίσω. Και τα πίσω μαλλιά μας έχουν δικαίωμα στο oiling. Μόλις τελειώσω λοιπόν με το λεδάκι μου αυτό, που είναι ό,τι καλύτερο, είναι και άοσμο. Είναι άοσμο τελείως. Θα κάνω ένα πολύ ωραίο μασαζάκι. Λοιπόν, το εργαλειάκι είναι αυτό. Είναι υποτίθεται για μασάζ κεφαλιού, αλλά εντάξει, έχουν βγει και καλύτερα μπορώ να πω. Κάνω έτσι ένα μασαζάκι για να πάει το αμυγδαλέλαιο παντού και για να αυξήσω την κυκλοφορία στο τριχωτό της κεφαλής. Είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί και με το χτένισμα αυξάνουμε την κυκλοφορία του αίματος στο κεφάλι μας, αλλά και με αυτό το εργαλειάκι. Εγώ το χρησιμοποιώ και για να πάει το αμυγδαλέλαιο σε όλες τις ρίζες, να πάει παντού. Αυτό που θα ήθελα να κάνω, πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, είναι να πάω σε ένα από αυτά τα σπα που πας και σου κάνουν σπα κεφαλιού. Τα έχετε δει? Που έχει ξεκινήσει από την Κίνα, η Ιαπωνία, που κάθεσαι και από πάνω σου βάζουν τα νερά και σε τρίβουν και σου κάνουν μασαζάκι και σου κάνουν χσουχσουχσουχσου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πεθαίνω με κάτι τέτοιο, εγώ να ξέρετε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί ξέρω ότι έχει ανοίξει ένα τέτοιο σπα, νομίζω στη Λιφάδα. Θέλω πολύ να πάω να το κάνω. Θα πάρω το επόμενο λεδάκι, το οποίο είναι από Moroccan Oil, είναι αυτό εδώ. Και είναι ουσιαστικά treatment for all hair types. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βάζω μετά το μπάνιο, αλλά όταν θέλω να κάνω oiling το βάζω πριν το μπάνιο και μυρίζει εκπληκτικά. Όταν σας λέω εκπληκτικά, εκπληκτικά. Είναι πιο παχύρευστο. Από το αμυγδαλέλαιο είναι πιο παχύρευστο σίγουρα. Και το βάζω στις άκρες μου περισσότερο. Σε ό,τι άκρη βρείτε, βάλτε το. Έτσι για να είναι όλο το μαλλί δατωμένο, όλες αυτές τις ώρες που θα το αφήσω. Εγώ το αφήνω όσο περισσότερο μπορώ, να σας πω την αλήθεια. Κακό δεν κάνει, δηλαδή δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρω όση περισσότερο εμυδάτωση μπορώ στα μαλλιά μου. Θα τα χτενίσω πάλι και θα τα πιάσω ένα ωραίο και αυστηρότατο κότσο για να μείνουν εκεί και να μην πάνε πουθενά. Και μέχρι το βράδυ που θα λουστώ, λογικά το βράδυ θα λουστώ, θα μείνουν εκεί να ενυδατώνονται, να κάνουν τη δουλίτσα τους και να μην με ενοχλούν. Και με αυτό το oiling γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ στο styling. Δηλαδή, επειδή εγώ έχω πολλές μικρές, αν δείτε εδώ, φυτρούλες που βγαίνουν καινούργια μαλλιά. Κοίτα εδώ που έχει κατέβει το iPad. Κάτσε χρυσό μου στον τόπο σου. Είμαι έτοιμη προς το παρόν και θα σας δω σε λίγο. Τουλάχιστον. Ο μπέμπις, όπως σας είχα πει, έχει μπει στις τροφές και τώρα θα του φτιάξω το πρώτο μεσημεριανό γεύμα, που σημαίνει κολοκυθάκι, καρότο, πατατούλα. Λοιπόν, το skincare is done. Έκανα κάποιες δουλίτσες που έπρεπε να γίνουν. Ανέβασα κάποια πράγματα στο Vinted. Αν δεν με ακολουθείτε στο Vinted, θα σας αφήσω από κάτω στο κουτί της περιγραφής το προφίλ μου για να με ακολουθήσετε, γιατί ανεβάζω πάρα πολλά πράγματα από την ντουλάπα μου στα διάφορα declutter που κάνω. Και τώρα κάνω ένα declutter, η αλήθεια είναι. Και τι ήθελα άλλο να σας πω. Η μάτσα τελείωσε. Και εγώ για μένα δεν έχω να μαγειρέψω. Γιατί έφτιαξα χθες ένα πάρα πολύ ωραίο παστίτσιο. Πάρα πολύ ωραίο παστίτσιο και μπράβο μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δείξω κάτι που μόλις ήρθε και δεν νομίζω ότι θα υπήρχε έτσι καλύτερο timing.
Trendy All Haul. Αν με ακολουθείτε στο Instagram και στο TikTok, θα έχετε καταλάβει ότι έχω συνεργασία με την Trendy All και σας δείχνω πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία μου αρέσουν φανταστικά. Σας λέω τη γνώμη μου, το πότε ήρθαν, αν είναι true to size τα πράγματα όλα και αυτά. Άρα, αυτά είναι όλα τα παπούτσια από ό,τι τα καταλαβαίνω. Πάμε να τα ανοίξουμε και να τα δούμε όλα μαζί. Όσο σας κάνω εγώ το unboxing, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής τώρα που μόνη μου, που έκανα πριν και σκέφτηκα ότι έρχονται Χριστούγεννα εγώ και σκέφτομαι να φτιάξω για αυτά τα Χριστούγεννα vlog μας, aka ένα vlog κάθε μέρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Πώς θα σας φαινόταν αυτή η ιδέα? Δεν έχω ξανακάνει ποτέ vlog μας νομίζω, εκτός από τις πρώτες ημέρες του YouTube που έκανα make-up, νομίζω είχα προσπαθήσει να κάνω κάποιο vlog μας, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Ας μου απαντήσει κάποιος που με ακολουθεί από τον καιρό που βγήκαν οι λάσπες. Πάμε να το ανοίξουμε αυτό. Και να σας πω την γνώμη μου και την ταπεινή αποψούλα μου σχετικά με το Trendy All. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται με το Trendy All. Είναι πάρα πολύ παραπάνω στο Instagram και στο TikTok γενικά. Ένα παπούτσι. Δύο παπούτσι. Τρία παπούτσι. Η γνώμη μου για το Trendy All, η ειλικρινή μου γνώμη, ασχέτως της συνεργασίας μου, είναι ότι είναι πάρα πολύ decent, πάρα πολύ καλή ποιότητα για την τιμή που το αγοράζεις. Δηλαδή, τα ρούχα είναι πάρα πολύ κοντά στα Zara, στην ποιότητα Zara και H&M και όλα αυτά τα fast fashion μαγαζιά. Και τα παπούτσια εξίσου. Και οι τσάντες. Τουλάχιστον αυτά που έχω πάρει εγώ. Γιατί έχω πάρει ρούχα, σακάκι, παπούτσια, τσάντες, ζώνες, αυτά νομίζω. Και μέχρι στιγμής έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει σαν ποιότητα και για την τιμή αυτή δεν το συζητώ, είναι πάμφθινα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο, δεν το πήρα. Καλέ, who is she? Λοιπόν, είναι αυτά εδώ με την παρετούλα που είναι πάρα πολύ τάση φέτος. Συγγνώμη, αλλά κάνω κάποιο haul. Είναι πάρα πολύ τάση φέτος αυτά τα παπουτσάκια και αυτό το χρώμα ιδιαίτερα. Άρα ξέρω ακριβώς πώς θα τα συνδυάσω και θα τα δείτε σε post στο Instagram σίγουρα. Σε λίγο σε αυτό το σπίτι δεν θα χωράμε από τα παπούτσια μου. Ελπίζω αυτό το βίντεο να μην το βλέπει ο Νίκος. Παραπλήσιο παπουτσάκι, πάλι λουστρινέ, με αυτό το μικρό το τακουνάκι που το βάζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και είσαι κυρία. Και έχουμε και αυτό μπαρετούλα, μόνο που αυτό είναι τριπλή η μπαρέτα του εδώ πέρα, έχει τρία λουράκια. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης, τώρα αυτά δεν βλέπω να είναι, αλλά κάποια άλλα παπούτσια που είχα πάρει και σας τα είχα δείξει και στο Instagram σε stories, είχαν και αντιολισθητικό από κάτω. Τώρα αυτά δεν έχουν, λογικά θα γλιστράνε. Αλλά τα άλλα είχανε αντιληστικό από κάτω πάτω. Και γι' αυτό το παπούτσι που θα σου δείξω τώρα δεν είσαι έτοιμη καθόλου. Ταραν, 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 ταραν. Είναι αυτή η μπότα ό,τι καλύτερο. Έχεις δει τώρα τελευταίες από παπούτσι? Είναι. Το τακούνι αυτό το υπεραγαπώ επίσης. Και νομίζω ότι... και νομίζω ότι θα τη λιώσω. Είναι πάρα πολύ ωραία και άνετη από ό,τι βλέπω. Αλλά θα τη φορέσω και θα σας πω και τη γνώμη μου. Αλλά θα την φορέσω και θα σας πω και τη γνώμη μου και στο Instagram. Και για του λόγου το αληθές, αυτό είναι το παστιτσάκι, το χθεσινό, you know, θα το φάω και σήμερα. Και θα ταΐσω και το baby και θα σας δώσω λιγάκι. Μαμά μία. Καλημέρα σας, είναι η επόμενη μέρα. Η ώρα συγκεκριμένα είναι 11 και αν με ρωτήσεις τι έχεις κάνει το πρωί θα σου πω τίποτα. Αλλά έχω ξυπνήσει, έχω πάει γυμναστήριο. Έκανα τη γυμναστική μου, γύρισα, πήγα το Βασίλη Παιδικό, πήγα Ελτα Κούριερ, μου έφυγε εκεί μισή ζωή, περίπου και μισή μέρα. Γύρισα να μαζέψω το σπίτι, να οργανωθώ λίγο για τα vlog μας και τα λοιπά και τα λοιπά και έχει πάει 11 η ώρα. Δεν ξέρω που πήγε ο χρόνος. Δεν έχω κάνει μπάνιο ακόμα, είμαι τα ρούχα γυμναστηρίου. Εξαιρετικά. Έχω φτιάξει μάτσα όμως να πιω. Και εφόσον αυτό το βίντεο είναι σχετικό με το πώς φροντίζω εγώ τον εαυτό μου και πώς φροντίζω να κάνω πράγματα για το σώμα μου, το δέρμα μου, τα οτιδήποτε. Νερό. Να σας δείξω τι κάνω στο τελευταίο διάστημα για να δονώσω λίγο το ανοσοποιητικό μου και για να φροντίσω να έχω όσο γίνεται περισσότερο σωστή διατροφή καθημερινά. Αυτό που κάνω λοιπόν τώρα το τελευταίο ένα μήνα ουσιαστικά είναι να φτιάχνω τα λεγόμενα ginger shots. Θα μου πεις τι είναι τα ginger shots. Είναι μικρά σφινάκια που μπορείς να πίνεις κάθε μέρα
Και εγώ αυτά που βάζω μέσα είναι λεμόνι, ginger, κουρκουμάς, μέλι, λίγο νερό, μπορείς να βάλεις πορτοκάλι, εγώ βάζω και λίγο πορτοκάλι. Τι άλλο, τα περνάς σε ένα πολύ πολύ καλό blender, όπως αυτό εδώ, και μετά τα σουρώνεις δύο φορές, έτσι ώστε να μην έχει αυτή την πούλπα μέσα. Και αυτό πίνω ένα τέτοιο σουρνάκι κάθε πρωί. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην τόνωση του ανοσοποιητικού, γιατί όλα αυτά τα καλούδια που έχει μέσα, ο κουρκουμάς, το λεμόνι, το τζίντζερ, βάζω και λίγο πιπέρι, το μέλι, όλα αυτά συνδυαστικά και μόνο τους το καθένα, είναι ό,τι καλύτερο και για την υγεία του οργανισμού μας και για το νοσοποιητικό, για το στομάχι, για όλα αυτά κάνουν πάρα πολύ καλό. Εμένα συνήθως όλο αυτό το μήνυμα χωράει σε ένα μικρό μπουκάλι, το οποίο το καταναλώνω μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε πόσο διαρκεί. Άρα αυτό που κάνω είναι να κόψω τώρα το ginger και τα ρίχνω όλα αυτά εκεί μέσα και γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι μπόμπα ρόφημα. Αν θέλεις πιο αναλυτικά τη συνταγή, την έχω και στο Instagram ανεβάσει σε reels και μπορείς να το δεις και εκεί. Αλλά σιγουρευτείτε ότι έχετε ένα καλό blender που κάνει δουλίτσα, για να μην σας σπάσουν και τα νεύρα που προσπαθούσατε να το κάνετε. Γιατί επειδή το ginger είναι αρκετά σκληρό, ίσως κάποια πιο μικρά και πιο κοινά, ας πούμε, έτσι blender, μπορεί να μην τα καταφέρουν. Λοιπόν, εγώ βάζω μπόλικο ginger του μεταξύ, γιατί μου αρέσει πολύ η γεύση που έχει, που είναι ξινοκαυτερή, αν μπορώ να το πω έτσι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό για το ανοσοποιητικό μας και γενικότερα για τον οργανισμό. Το ginger έχει όλα τα καλά του Θεού μέσα. Θα καθαρίσω και το λεμόνι. Θα βάλω δύο λεμόνια, χωρίς τη φλούδα. Εν τω μεταξύ, βρε παιδιά, είδατε που σας είπα πριν ότι πήγα στα Rita Courier. Εντάξει, γενικά προσπαθώ να μην είμαι τόσο αρνητική, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε καμία εξυπηρέτηση, δηλαδή πάρα πολύ αργή η όλη διαδικασία της εξυπηρέτησης και νομίζω ότι πολλοί κόσμος είναι δυσαρεστημένος, δηλαδή όσο ήμουν εκεί έβλεπα και τον κόσμο που περίμενε στις σουρές και να υπάρχουν μόνο δύο άτομα, βασικά 1,5 άτομα που εξυπηρετούσε, πάρα πολύ χάλια και γι' αυτό και είπα ότι όποιος παραγγέλνει από Vinted, από το προφίλ μου, δεν θα εξυπηρετώρει τα courier. Μου πήρε μία ώρα για να στείλω ένα δέμα και δεν θα το ξανακάνω. Άρα όποιος θέλει και όποιος πρόκειται να αγοράσει μέσω Vinted, τουλάχιστον με το δικό μου προφίλ, θα εξυπηρετώ μόνο τα Box Now, που είναι πάρα πολύ ωραία υπηρεσία. Μπαμ μπαμ, και για μένα και για εσάς. Άρα ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν. Αυτή η ποσότητα βγαίνει με δύο λεμόνια, ένα πορτοκάλι και δύο κομματάκια ginger. Δύο κομματάκια τέτοια εννοώ. Και αυτό εμένα μου διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, αν πει ότι θα πει και ο Νίκος. Γιατί τώρα τελευταία λίγο έχει κοτέψει και δεν πίνει. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλό για το νοσοποιητικό. Σας το προτείνω επιφύλακτα. Και για να δείτε το full tutorial, πηγαίνετε στο Instagram, ακολουθήστε με αν δεν με ακολουθείτε, για να το δείτε. Σας έχω φέρει στο μπάνιο, γιατί ήρθε αυτή η ώρα να βγάλω αυτά τα ρούχα της γυμναστικής από πάνω μου, επιτέλους, για να σας δείξω τι κάνω για το σώμα μου και για το δέρμα μου τις ημέρες που θέλω λίγο να του δώσω περισσότερη λάμψη και να το φροντίσω λίγο περισσότερο. Αρχικά να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ σφουγγάρι στο μπάνιο, γιατί έχω διαβάσει ότι στο σφουγγάρι μέσα μαζεύονται πάρα πολλοί μικροοργανισμοί, μικρόβια, μούχλα, βρωμιά, μπλιάξ. Άρα αυτό που κάνω, όχι πριν από κάθε μπάνιο, χρησιμοποιώ αυτήν εδώ τη βούρτσα και κάνω απολέπιση στο δέρμα μου. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ τη βούρτσα σύμφωνα με τις μεθόδους του λεμφικού μασάζ, γενικότερα της φιλοσοφίας αυτής, και να κάνω ανοδικές κινήσεις σε ξηρό δέρμα. Θέλει λίγο αντοχή και υπομονή, γιατί η συγκεκριμένη πηγή βούρτσα είναι αρκετά σκληρή, αλλά κάνει πολύ ωραία απολέπιση. Γι' αυτό και δεν την κάνω σε κάθε μπάνιο. Το ίδιο κάνω και στα πόδια μου, σε όλο το μπούτι, στη γυλιά μου, πρόσωπο όχι. Άρα, πριν το μπάνιο κάνω αυτό σαν προετοιμασία και
Κατά τη διάρκεια του ντουζ, του μπάνιου, χρησιμοποιώ αυτό. Είναι ένα σκραμπάκι από Sephora, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ βάναυσο, έχει πολύ λεπτό κόκο, είναι πολύ λεπτοκομμένο, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Και έπειτα, ή πριν βασικά, γιατί πρώτα πλέον τα μαλλιά μου, τώρα τα χωλούσε χθες βέβαια, αλλά anyway, χρησιμοποιώ αυτό το σκραμπ από Kérastase. Βέβαια δεν είναι για το σώμα, είναι για τα μαλλιά σας, πάω τώρα απλά γιατί είμαι στο μπάνιο. Σκραμπ για το τριχωτό της κεφαλής, δεν θα μπορούσα να το προτείνω περισσότερο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να καθαρίζει σε βάθος το τριχωτό της κεφαλής μου, ειδικά εμένα που είναι λιπαρό, που βγάζει κάτι άκυρες ξυλοδερμίες σε φάσεις δεν ξέρω και εγώ τι. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα, must have για το μπάνιο, σκραμπ. Για το τριχωτό της κεφαλής που δεν το χρησιμοποιώ σε κάθε λούσιμο, μου το χρησιμοποιώ μία φορά το μήνα περίπου, γι' αυτό και έχει πράγμα ακόμα μέσα. Και, παρένθεση, έχει υπέροχο άρωμα φρεσκάδας που το βάζεις πραγματικά και νιώθεις ότι έχεις κάνει βιολογικό καθαρισμό στο κεφάλι σου. Αυτό το σπώ μόνο. Και το δεύτερο σκραμπ από Sephora που είναι για όλο μου το σώμα και το χρησιμοποιώ αντί για το σουγγάρι. Και επίσης, ό,τι καλύτερο, αυτή τη συγκεκριμένη έχω πάρει από Λαούτα. Θα τη βρείτε στο site τους, not sponsored. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ καλή για την απολέπιση του σώματος. Αυτά μπαίνω για μπάνιο πριν ξυπνήσει το μωρό και θα σας δώσω λίγο. Και εφόσον έχουμε πληθεί με επιτυχία, έχω κάνει το μπανάκι μου, έχω κάνει όλα αυτά τα πολύ ωραία βήματα. Στο τέλος, μην ξεχνάτε παιδιά να ενυδατώνετε και το σώμα σας. Τόσα πράγματα βάζουμε στο πρόσωπό μας και στα μαλλιά μας. Ας βάζουμε και σε αυτό το έρμο το σώμα κάτι που είναι λίγο σαν σταφίδα, το χειμώνα τουλάχιστον. Το δικό μου δέρμα το χειμώνα είναι κλάφτα. Λοιπόν, και βάζω από Rare Beauty. Είναι αυτή εδώ η κρέμα σώματος που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα. Και πάλι δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο ωραία μυρίζει. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μου ενυδατώνει πάρα πολύ το σώμα και μου το κρατάει ενυδατωμένο. Δηλαδή είναι από αυτές τις ενυδατικές που τις βάζεις μετά το μπάνιο και είσαι ενυδατωμένη όλη την μέρα. Άρα θα ενυδατωθώ full, θα γίνω αυγό βραστό από το πόσο ωραίο είναι το δέρμα μου αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Και θα σας δώσω λίγο που θέλω να σας πω κάποια πράγματα και για το αφρόλουτρο. Και εφόσον έχω ντυθεί και έχω σουλουπωθεί και είμαι καθαρή και φρέσκια, σας έχω φέρει εδώ που είναι η ντουλάπα μου. Να μου πεις γιατί μας έφερε στην ντουλάπα σου. Κανονικά εγώ θέλω να σας κάνω ένα update της postpartum ντουλάπας, αλλά δεν θα είναι σε αυτό το βίντεο, θα είναι σε κάποιο επόμενο. Εγώ αυτό που θέλω να σας δείξω που είναι μέσα στην ντουλάπα μου, γιατί δεν χωράει πουθενά άλλο σε αυτό το σπίτι, είναι άλατα για το αφρόλουτρο. Δεν θα μπορούσα να το συνιστώ περισσότερο. Εγώ έχω πάρει εδώ μέσα 3 μπαλίτσες με άλατα για το αφρόλουτρο από Fresh Line. Θα σας έχω από κάτω στο κουτί της περιγραφής ποιες έχω πάρει, οι οποίες μυρίζουν όνειρο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για το self-care μου, όχι βέβαια κάθε μέρα, μία φορά στο τόσο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Γιατί το ζεν μας και η προσωπική μας φροντίδα και η προσωπική μας ηρεμία πρέπει να είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Άκουσε το αυτό ξανά. Η προσωπική μας ηρεμία πρέπει να είναι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους. Λοιπόν, κάπου εδώ θα το κλείσω αυτό το βίντεο με το self-care routine μου. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αλλά και ένα subscribe γιατί βοηθάει πολύ πολύ σε αυτό το κανάλι. Κάντε με ένα follow και στο Instagram και στο TikTok και να τα λέμε και από εκεί. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά.